Το σύνθημα του συνεδρίου είναι ισχυρό ΚΚΕ για ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα. Ως καθήκον έχουμε την ανασύνταξη του κινήματος, ισχυρή κοινωνική συμμαχία, ικανότητα οργάνωση της πάλης εργατικής τάξης ενάντια στην αστική εξουσία, αξιοποίηση του ενδεχόμενου υπεριαλιστικού πολέμου στην κατεύθυνση της ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Επομένως, η προσδοκία μας είναι να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, πιο ικανοί, να αντιστοιχίσουμε δηλαδή τη δράση μας με τις σημερινές απαιτήσεις της πάλης της εργατικής τάξης στην κατεύθυνση της αντικαπιταλιστικής αντιμονοπωλιακής πάλης στην κατεύθυνση ανατροπής της αστικής εξουσίας, οργανώνοντας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις όλες για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, δηλαδή την πολιτικοποίησή του, την ενίσχυσή του με καινούργιες εργατικές μάζες στα συνδικάτα, τον προσανατολισμό του σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην οργάνωση της κοινωνικής συμμαχίας που θα παλεύει ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου. Πριν από λίγο τελείωσε το Eurogroup. Τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για την Ελλάδα. Οι θεσμοί θέτουν πιο ψηλά εμπόδια. Κάντε μας ένα σχόλιο. Πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει αυτό το πράγμα? Θα έλεγα ότι το Eurogroup μπορεί να εμφανίζεται ως αναποτελεσματικό για την ώρα για την αστική τάξη, για το κεφάλαιο, έτσι κι αλλιώς για την εργατική τάξη όλα τα μνημόνια και το σημερινό, και αυτή η αξιολόγηση θα είναι μια ακόμα πιο βάρβαρη πολιτική αντεργατική αντιλαϊκή. Συζητιώνται βάρβαρα μέτρα για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Επομένως, δεν περιμένουμε, ακόμα και αν η διαπραγμάτευση λήξει κάποια στιγμή θετικά, πιστεύουμε θα λήξει θετικά για την αστική τάξη, το λαό τον περιμένει καινούργια βάσανα, που αν προσθέσει και τα παλιά μαζί, δημιουργείται όλο εκείνο το υπόβαθρο που του δίνει τη δυνατότητα, αξιολογώντας το ο ίδιος για τη ζωή του, να προτάξει την ικανοποίηση των δικών του αναγκών και όχι των αναγκών για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων, και με βάση αυτό το περιεχόμενο να αντιπαλέψει όχι μόνο αυτά τα μέτρα, όχι μόνο αυτή την πολιτική, αλλά τον πραγματικό ταξικό του αντίπαλο που είναι οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών ομίλων και η εξουσία τους. Η υπόθεση του συνεδρίου δεν σταματά μόνο με τη συζήτηση μέχρι να ξεκινήσει το ίδιο το συνεδρίο, αλλά συνεχίζεται έτσι και αλλιώς το συνεδρίο καθορίζει τη δράση του κόμματος για τα επόμενα, ας πούμε, 4 χρόνια, με δεδομένο όμως ότι στο προηγούμενο συνέδριο ολοκληρώσαμε την προγραμματική μας επεξεργασία, δηλαδή το πρόγραμμα του κόμματος στρατηγική, που είναι η βάση για να αντιμετωπίσει προγραμμένα το κόμμα στην πραγματικότητα που ζούμε και τη ζείτε. Είναι γνωστή και σε αυτήν, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορές, με στόχο αυτόν που το ίδιο το 20ο συνέδριο έχει βάλει και που επίσης είναι αυτός που πώς, δηλαδή στο σύνθημα του συνεδρίου αποτυπώνεται η ουσία του περιεχόμενου των θέσεων του 20ου συνεδρίου, δηλαδή κόμμα ισχυρό για την ανασύνταξη του κινήματος, ικανό κάτω από τις οποιασδήποτε συνθήκες να μπορεί να παλεύει και να οργανώνει την εργατική τάξη και την πάλη της συνθήκης που μπορεί να δημιουργήσει ένα συμπεριαλιστικός πόλεμος, ώστε να οδηγήσει να οργανώνει την, να βράβει να οργανώνει την κοινωνική συμμαχία για να οδηγήσει την πάλη της εργατικής τάξης των άνθρωπων λαϊκών στρωμάτων στην εξουσία.